Ευχαριστώ. Δεν φαίνεται πως υπάρχει τρόπος, άμεσα τουλάχιστον, να μπει μια τελεία σε αυτό το λουτρό αίματος που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες. Δεν συγκινείται, λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η αντίδραση του Ισραήλ, η στρατηγική αντίδραση, ήταν αναμενόμενη και προβλεπτή, αν λάβουμε υπόψη το ότι έχει συμβεί από το 2000, όταν άρχισε η δεύτερη Ιντιφάντα, με την κατάρρευση της ειρηνευτικής διαδικασίας που άρχισε στο Όσλο το 1993. Από το 2000 μέχρι σήμερα είναι η 7η σημαντική κρίση Ισραηλο-Παλαιστινιακή με επίκεντρο των Ισραηλινών στρατών και τη Χαμάς, με πρωταγωνιστές μάλλον αυτούς τους δύο, όπου και στις 7 περιπτώσεις είχαμε ακριβώς πανομοιότυπες αιτίες που προκάλεσαν την κρίση, και η μια και άλλη πλευρά εμπλέκονται σε στρατιωτικές συγκρούσεις αποβλέποντας το να αποκομίσουν βραχυπρόθεσμα ωφέλη, άρα ικανοποιούν τακτικούς σκοπούς και όχι στρατηγικούς σκοπούς. Συνεπώς, αυτή η κρίση, η οποία μπορεί να φαίνεται ως σφοδρότερα από τον πόλεμο του 1967, όποτε κατέλαβε το Ισραήλ την λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο, όμως έχουμε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος μπορεί να διαρκεί μερικές εβδομάδες. Τερματίζεται ο φαύλος κύκλος. Υπάρχει μια ανάπαυλα με μέσον όρων 1,5 έως 2 έτη και ξανά πάμε στην επόμενη κρίση. Συνεπώς, δεν αναμένεται να βγει κάτι το ουσιαστικό μέσα από αυτήν την κρίση, διότι δεν υπάρχει προοπτική επίλυσης του Παλαιστινιακού ζητήματος. Τι ωφέλη μπορεί να αποκομίσει το Ισραήλ από αυτές τις εικόνες που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες? Παιδιά, άμαχος πληθυσμός, βρέφη. Ποια είναι τα ωφέλη που θα μπορούσε να έχει από αυτές τις εικόνες? Είναι μια εύλογη και πολύ λογική ερώτηση, κύριε Αλεξανδρινού. Το θέμα είναι ότι από τη μια η Χαμάς προκάλεσε αυτή την κρίση γιατί ήθελε να βρεθεί πάλι στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων στις Παλαιστινιακές περιοχές, δεδομένου ότι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια είχε πάθει μια πολιτική καθίζηση. Επίγενται εκλογές εντός των επόμενων 5 μηνών στις Παλαιστινιακές περιοχές. Ναι. Οπότε αυτή η κρίση, αντιλαμβάνεστε, ευνοεί τη Χαμάς. Από πλευράς Ισραήλ, είναι απάντηση στρατιωτική, η οποία μόνο βραχυπρόθεσμα ωφέλη μπορεί να φέρει στο Ισραήλ. Πώς σχολιάζετε τα σενάρια που θέλουν τη Χαμάς να αναγκάζει τον άμαχο πληθυσμό να μείνει στις περιοχές που θα γίνουν επιχειρήσεις για να επιδεικνύει με τα θύματα? Ωραία. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να επισημανθεί ότι η Χαμάς, στην προσπάθεια της να αποκομίσει πολιτικά ωφελή, ναι, χρησιμοποιεί ως ασπίδα των ανθρώπινων πληθυσμών, και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει. Γίνεται δηλαδή. Γίνεται συστηματικά, και το γεγονός ότι έχουν χτυπηθεί οι νοσοκομεία είναι ότι απλώς τα νοσοκομεία, είναι αυτό το απαντώ εν συνεχεία και στο ερώτημα που έθεσε προηγουμένως, ότι το Ισραήλ με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις θέλει ουσιαστικά να πετύχει τρία πράγματα. Πρώτον, να καταστρέψει το πλωστάσιο της Χαμάς, τις περιοχές που αποθηκεύονται οι ρουκέτες και συναρμολογούνται οι ρουκέτες, τα σημεία από τα οποία εκτοξεύονται οι ρουκέτες, και τρίτον, πολύ σημαντικό, να καταστρέψει τα τούνελ τα οποία διασυνδέουν την Αίγυπτο με τη λωρίδα της Γάζας, από τα οποία μέσω των οποίων διοχετεύονται οι ρουκέτες. Αυτό μπορεί να το πετύχει το Ισραήλ, όπως το πέτυχε και σε άλλες φορές. Όμως, από ό,τι έχει αποδείξει η πρακτική, ότι σε έναν με 1,5 χρονών πάλι η Χαμάς καταφέρνει να εξοπλίζεται, οπότε τροφοδοτείται αυτός ο φαύλος κύκλος. Συνεπώς, το Ισραήλ μόνο βραχύβια αποτελέσματα μπορεί να έχει, αλλά κάθε φορά που χρησιμοποιεί υπέρμετρη στρατιωτική βία, το κόστος είναι τεράστιο, διότι οι απώλειες ανθρώπινων ζώων, εκτός το ότι προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις, κάτι το οποίο δεν συγκινεί το Ισραήλ, προκαλούν εσωτερικές αντιδράσεις και στην Ισραηλινή κοινή γνώμη, η οποία ολοένα και περισσότερο η Ισραηλινή κοινωνία φαίνεται πιο απρόθυμη να δέχεται όλες αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πέρασε η εποχή της δεκαετίας του 50, 60 και 70, όπου θαύμαζαν τους στρατιώτες που έπεφταν στο πεδίο της μάχης. Και όπως έχει πει και ένας εύστοχα πολύ σημαντικός Ισραηλινός λογοτέχνης, ο Άμος Οζ, ότι λέει: οι στρατιώτες που πέθαναν στους πολέμους μέχρι το 1973 ανήκουν στο έθνος. Από εδώ και πέρα, οι στρατιώτες που πεθαίνουν ανήκουν μόνο στις οικογένειες τους. Έχετε περιγράψει τις σκοπιμότητες των δύο πλευρών. Ο διεθνής παράγοντας δεν μπορεί να κάνει κάτι για να τελειώσει αυτό που παρακολουθούμε. Δεν μπορεί. Μπορεί να κάνει ό,τι έκανε και στις προηγούμενες κρίσεις. Μόνο διαμεσολάβηση. Και η διαμεσολάβηση είναι πιέσεις προς τη μια και την άλλη πλευρά αποκλιμάκωσης της κρίσης. Όχι όμως επίλυσης του προβλήματος. Αν δεν επιληθεί το Παλαιστινιακό ζήτημα από εκεί που έμεινε το 1994, δεν πρόκειται να έχουμε τέλος σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Θα έχουμε κάθε δύο χρόνια μέσων όρων τέτοιου είδους συγκρούσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ακόβ, για την παρουσία σας εδώ.